και αγάπης, χάρισέ μη τόσο δούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει καλό στάδιο. Για ποιον χτυπάει καμπάνα? Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρύς. Χαίρετε, καλή μου χριστιανή, και χρόνια πολλά. Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα. Γιορτάζουμε, χριστιανοί μου, την αναστήλωση των ιερών εικόνων. Μεγάλη και σπουδαία γιορτή. Στα αλήθεια όμως προβληματίζουμε έντονα για την αναστήλωση της δικής μας, της προσωπικής μας εικόνας έναντι του τριαδικού και μόνο αληθινού Θεού. Είμαστε άραγε σωστοί απέναντι στο Θεό? Είναι καθαρή η εικόνα μας, διαυγής? Εφαρμόζουμε τις εντολές του σύμφωνα με τις διδαχές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού? Θαρώ πως όχι. Η χριστιανική ορθόδοξη εικόνα μας, τόσο η προσωπική όσο και ως έθνος ορθόδοξο, αποτελεί, θα έλεγα, απόχρωση του μαύρου, σαν το μαύρο πίνακα του σχολείου. Και μόνο μερικές φωτεινές πινελιές σε αυτή την απόχρωση του μαύρου που βάζουν οι Άγιοι, όπως ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Άγιος Πορφύριος, αφήνει έτσι λίγη απόχρωση του άσπρου μέσα στο μαύρο πίνακα που μοιάζει σαν το μαύρο πίνακα του σχολείου. Και μάλιστα έχουμε συνηθίσει το τελευταίο καιρό στην εικόνα μας αυτή να έρχεται ο καθένας και να γράφει ανεξέλεκτα ό,τι θέλει και ό,τι του κατέβει. Γράφει, σβήνει, διορθώνει, αλλάζει. Μένουμε, χριστιανοί μου, στην τυπολατρία, προσιλωμένοι, και αντιδρούμε σε κάθε τι που μας πάει στην ουσία. Και όπως λέει ένας φίλος μου, συνηθίζουμε να τρώμε το τσόφλι του αυγού και πετάμε στα σκουπίδια το ασπράδι και τον κρόκο. Και μη μου πείτε πως δεν είναι έτσι. Συνειδητά εμένουμε να βιώνουμε το μόνιμο πλέον λίθαργο που εντέχνως καλλιεργείται από τους εκφραστές του μυστηρίου της ανομίας, και αρνούμαστε συνειδητά να δούμε την αλήθεια κατάματα. Σήμερα λοιπόν, Κυριακή της Ορθοδοξίας, θα είδατε ότι πολλοί άθεοι, ειδωλολάτρες, πολέμοι του Χριστού και της Εκκλησίας του θα μπουν στους ναούς ή μπήκαν στους ναούς. Για ποιο λόγο? Να γιορτάσουμε τους χριστιανούς τι, εφόσον οι ίδιοι δεν είναι? Και αντί να τους κλείσουμε την πόρτα, τους ανοίγουμε διάπλατα τις πόρτες, τους υποδεχόμαστε με τιμές και τους βάζουμε να κάθονται στην πρωτοκαθεδρία. Αυτοί είμαστε. Και αυτό είναι μαύρη η εικόνα μας. Γι' αυτό η εικόνα είναι απόχρωση, παντελώς απόχρωση του μαύρου χρώματος. Ένας καλός φίλος μου εκμυστηρεύτηκε, ρασοφόρος είναι, πως κάποτε συνόδευσε έναν ιεράρχη της Εκκλησίας μας στον καθημερινό περίπατό του που συνήθιζε να κάνει. Ήταν, βλέπετε, ο διάκος του. Καθώς περπατούσαν, συνάντησαν ένα εκκλησάκι της Παναγίας. Εισήλθαν μέσα, άναψαν ένα κερί και ασπάστηκαν τις εικόνες.
Ο ιεράρχης τότε του είπε: «Διάκο, θα βγεις για λίγο έξω? Θέλω ιδιαιτέρως να μιλήσω με την Παναγία μας». Ξαφνιάστηκε ο νεαρός διάκος. Έγνεψε καταφετικά το κεφάλι του και εξήλθε, υπακούοντας την εντολή του επισκόπου. Τον έτρωγε όμως η περιέργεια και, όπως ομολογεί, έστησε το αυτί του, ενώ έσκυψε κρυφά να δει τι έκανε ο επίσκοπός του. Τον είδε λοιπόν γονατιστό να στέκει μπροστά στην εικόνα της Παναγιάς και με δάκρυα στα μάτια να της λέει μεταξύ άλλων και το εξής: «Παναγιά μου, αναρωτιέμαι καθημερινά πώς επέτρεψε σε μένα το παλιωτόμαρο». Τα λόγια του επισκόπου είναι αυτά. «Σε μένα το παλιωτόμαρο, τον τρισάθλιο και ελεηνό, τον πιο τυποτένιο άνθρωπο στον πλανήτη, να λάβω τόσα πολλά αξιώματα και ειδικά το χάρισμα της αρχιεροσύνης. Αντί να μου δώσεις μία κλωτσιά με τόσα και τόσα που έχω κάνει και να πάω, όπως λέει ο λαός, στον αγύριστο, εσύ, Παναγιά μου, με αναδείκνυες συνεχώς. Το ευχαριστώ, στο λέω καθημερινά, αλλά είναι πολύ λίγο για αντίδωρο έναντι αυτών που εσύ μου προσφέρεις. Ξέρω, το ξέρω καλά, Παναγία μου, πως εσύ κρατάς το γιο σου, τον Ιησού Χριστό, με τις οικεσίες σου, για να μην εκδηλώσει την οργή του για τις παραβλέψεις μου, τις αμαρτίες μου, τα αλλεπάλληλα λάθη, τον αμέτρητο και αχαλήνωτο εγωισμό μου». Αυτά είπε ο επίσκοπος. Είπε κι άλλα, όπως λέει, που δεν μπόρεσα να ακούσω, γιατί τα έλεγε πολύ ψιθυριστά. Μόνο αυτά στην αρχή τα έλεγε λίγο πιο δυνατά, αλλά με δυσκολία τα άκουσα. «Κοιτάξτε, χριστιανοί μου, το μεγαλείο της προσευχής. Κοιτάξτε την ομολογιακή συντριβή του επισκόπου αυτού απέναντι στο Θεό. Θαυμάστε την οικειότητα που είχε με την προστάτηδά του και την προστάτηδα όλων των Ορθοδόξων και κυρίως την προστάτηδα του έθνους μας, την Παναγιά μας. Ο ιεράρχης αυτός θα μείνει στην ιστορία, πρώτον για την αφιλοχρηματία του, δεύτερον για τη φιλοπονία του και τρίτον για την καρδιακή φιλανθρωπία του». Ήταν, όπως ομολογεί ο τότε διάκος του, νυν ιερέας, στην κυριολεξία τρύπιες οι τσέπες του από την ελεημοσύνη που έδινε καθημερινά σε όποιον τον πλησίαζε. Αυτό ακριβώς λειτουργούσε ευεργετικά στη σχέση του με τον Θεό. Δεν θα σας πω το όνομα του μακαριστού ιεράρχη για ευνόητους λόγους, αν και πιστεύω πως οι περισσότεροι από όσους μ' ακούτε θα κατάλαβαν για ποιον ακριβώς ομιλώ. Ας πάψουμε λοιπόν ως χριστιανοί να μένουμε στους τύπους. Ας εργαστούμε μεθοδικά, να δώσουμε λίγο άσπρο φόντο, έστω και ελάχιστο, στο μαυροπίνακα της ψυχής μας, στο μαυροπίνακα του έθνους μας. Και ως άσπρο φόντο εννοώ να μπούμε στην ουσία. Ας δούμε ως χριστιανοί λίγο πιο πέρα από τη μύτη μας. Τα πρωτόκολλα λόγω χάρη των σοφών της Ιών, θαρώ ότι είναι το πρωτόκολλο το 15ο, αυτό πρέπει να είναι, οι χριστιανοί παρομοιάζονται με τα ζώα που δεν μπορούν να προβλέψουν, που βλέπουν μόνο μέχρι τη μύτη τους. Αρκούμαστε, και έχουν δίκιο στα πρωτόκολλα, έτσι λειτουργούμε σήμερα. Αρκούμαστε λόγω χάρη σε έναν εφήμερο εντυπωσιασμό στα δαιμονικά έβγε, στα ζήτω και στα μπράβο της στιγμής, χάνοντας την ουσία. Κάποιοι
όπως ο σύγχρονος Άγιος Ευγένιος ο Ραντιόνοφ, αυτό το καταπληκτικό παλικάρι που αρνήθηκε να υπακούσει στο αίτημα των μουσουλμάνων, των τζιχαντιστών Τσετσένων, και να βγάλει το σταυρό του για να γλιτώσει τη ζωή του, αυτό το παλικάρι το οποίο προτίμησε να αποκεφαλιστεί ομολογώντας τον Χριστό, είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αλλά θα μου πείτε κάποιοι από μας, ακόμη και ρασοφόροι χριστιανοί μου, όχι μόνο λαϊκοί, αλλά και ρασοφόροι, σημειώστε το αυτό, αποφεύγουμε με φθηνές, αστείες και απαράδεκτες δικαιολογίες, επικαλούμενη απλότητα, επικαλούμενη χίλιες δυο άλλα πράγματα που προκαλούν το γέλοτα, είτε να φοράμε ή και να κάνουμε το σταυρό μας για να μην προκαλέσουμε. Ναι, εκεί καταντήσαμε. Περί κατάντιας πρόκειται. Λησμονούμε ότι όποιος δεν με ομολογήσει, όπως λέει ο Χριστός μας, ενώπιον των ανθρώπων, δεν θα τον ομολογήσω κι εγώ ενώπιον του Θεού. Είμαστε στο λεωφορείο και αρκούμαστε να βάζουμε, να κάνουμε το σταυρό μας μέσα από το σακάκι μας ή να μην τον κάνουμε καθόλου, για να μην προκαλέσουμε τους δίπλα. Βρίζουν τον Χριστό και εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα. Και τον βρίζουν δίπλα μας. Λένε ανέκδοτα εναντίον του αρχηγού της πίστεώς μας. Και εμείς χασκογελάμε. Και τώρα μέσα στη Σαρακοστή θα δείτε πως θα βγουν και πάλι αυτά τα ψευτοευαγγέλια από τον όμιλο που συνήθιζε ο όμιλος του Λαμπράκη να βγάζει κάθε φορά. Οι αποκαλύψεις περί δήθεν εξευρέσεως των οστών του Θεού, περί άγνωστων περγαμηνών που μιλούν για γάμους του Ιησού, για παιδιά. Χίλια δυο θα σκαρφιστούν το κεφάλι τους για να χαλάσουν τη Σαρακοστή, να χαλάσουν τη μετάβασή μας στο Πάσχα, που σημαίνει πέρασμα, να μην μας αφήσουν να γιορτάσουμε Ανάσταση και να χαρούμε την Ανάσταση του Κυρίου μας, να συμμετάσχουμε στη χαρά την Αναστάσιμη. Αυτά καταντήσαμε. Να ανοίγουμε τα κανάλια που υβρίζουν και βλαστημούν το Θεό, αντί να τα διαγράψουμε από την τηλεόραση. Ένα τέτοιο κανάλι ήταν το Μέγκα παλαιότερα. Συνήθιζε με κινηματογραφικές ταινίες και με χίλιες δυο άλλους τρόπους να υβρίζει το Θεό, μέσα από σύριαλ, μέσα από διάφορα. Περνούσαν στα ψηλά γράμματα των εφημερίδων, γινόντουσαν κάποια σχόλια, κάποιες τυπικές και πάλι λέγω αντιδράσεις από την Εκκλησία και τίποτε περισσότερο. Είναι ο Sky, το κανάλι που συνεργάζεται στα έργα της φιλανθρωπίας με την Εκκλησία μας, το οποίο επί σειρά ετών μεταδίδει και αναμεταδίδει συνεχώς. Αναμεταδίδει, θα έλεγα, συνεχώς τα ντοκιμαντέρ του Ιδρύματος του Ροκφέλλερ, που υβρίζουν τον Κύριό μας, που διαστρεβλώνουν τις ιστορικές αλήθειες. Κι όμως καμιά αντίδραση από τους χριστιανούς. Τυπολάτρες. Εμείς ας κάνουμε το καθήκον μας και ας τους άλλους, αυτούς τους γραφικούς, να μιλάνε και να αντιδρούν. Αυτούς τους φανατικούς. Ξέρετε, μας ζωγραφίζουν κάποιοι ως φανατικοί.
ως τσιχαντιστές της Ορθοδοξίας. Το να λες σήμερα αλήθειες, το να υποστηρίζεις το έθνος σου, το να υποστηρίζεις την πατρίδα σου, αποτελεί ρατσισμό. Γίνεσαι φανατικός, τσιχαντιστής. Τι μας λέτε, μωρέ? Τι μας λέτε, μωρέ? Ο Σταυρός, λοιπόν, τον οποίον καταργούμε, δε φοράμε ή τον κρύβουμε για να μην προκαλέσουμε τους μουσουλμάνους, λόγου χάρη, που έχουν κατακλείσει την πατρίδα μας, είναι το λιγότερο. Γιατί, θα μου πείτε? Εδώ, χριστιανοί μου, για λόγους σκοπιμότητας ερμηνεύουμε κατά βούληση το Ευαγγέλιο και την Αγία Γραφή και συνηθίζουμε να διαγράφουμε τα εδάφια εκείνα που αντίκειται στο θέλημά μας. Φτιάχνουμε ένα Θεό στα μέτρα μας και έχουμε φτιάξει το Ευαγγέλιο με τα δικά μας μέτρα και σταθμά. Για παράδειγμα, ποιος σήμερα υποστηρίζει τα όσα διαμηνύονται από τον προφήτη Μωυσή αλλά και τον προφητάναξ Δαβίδ, το βασιλιά, το μεγάλο αυτό βασιλιά στους ψαλμούς, αλλά και τον Απόστολο των Εθνών, τον Απόστολο Παύλο, περί μη αναμίξεως των εθνών? Υπάρχουν συγκεκριμένα εδάφια που αναφέρονται τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, που απαγορεύουν ρητά, κατηγορηματικά, την ανάμιξη των εθνών. Ή ποιος θα τολμήσει σήμερα να μιλήσει για το κατάντημα του βασιλιά Σολομώντα, ο οποίος επιχείρησε μέσω των 700 γυναικών του να επιβάλλει κατά τρόπον την άτυπα θρησκεία και κατάντησε ο ίδιος υποχείριο των ιερέων, των ειδώλων και των δαιμονίων που αυτοί υπηρετούσαν και ακολούθησαν τις γυναίκες του στον Ισραήλ, στο βασιλιό του Σολομώντα τότε. Τι λένε λοιπόν αυτά τα εδάφια? Ο Θεός, λένε οι προφήτες και ο Απόστολος Παύλος, οριοθέτησε, έβαλε σύνορα στα έθνη και τοποθέτησε έναν άγγελο φύλακα των εθνών αυτών. Όποιος ωστόσο, όπως είπα, τολμήσει σήμερα να υποστηρίξει κάτι τέτοιο, θα έρθει πρωτίστως αντιμέτωπος με πολύ ισχυρά συμφέροντα που εκπορεύονται από τους μεγιστάνες του πλούτου, του τύπου του Τζορτζ Σόρος και τη μυαρή Λέσχη Μπίλτεμπεργκ, και κυρίως θα κινδυνεύσει λόγω των ορδών των λαθρομεταναστών να χαρακτηριστεί ως ρατσιστής και ως ακραίος εθνικιστής. Άλλωστε, ζούμε στους παλμούς των ανοιχτών συνόρων που αποτελεί σήμερα τη βασική πολιτική των άθεων κυβερνώντων μας, του ΣΥΡΙΖΑ και των στηριχτών αυτών, των ΑΝΕΛ, των ανεξάρτητων, εξαρτώμενων θα έλεγα, Ελλήνων. Ζούμε στους ρυθμούς μιας ανούσιας φιλανθρωπίας, αγνοώντας τους κινδύνους που εγκυμονούν για το έθνος μας. Ζούμε στην εποχή των συνεχιζόμενων εθνικών λαθών και της μετατροπής, κύριε Υπουργέ Εθνικής Αμήνης, των λεγόμενων από σας των ίδιων ως κόκκινων γραμμών σε πράσινες, λόγω της γλυκύτητας της καρέκλας της εξουσίας. Άλλωστε, εάν βάλεις στο ζύγι από τη μια την καρέκλα της εξουσίας ή την πολυθρόνα της εξουσίας, πάτε όπως θέλετε, και απ' την άλλη την κόκκινη γραμμή, θα υπερισχύσει η πολυθρόνα της εξουσίας. Ποιος θα μας πει τώρα για την κόκκινη γραμμή? Τραβάμε μια κονδυλιά και την κάναμε πράσινη. Εδώ κάναμε το ναι όχι. Το όχι ναι, τον περασμένο καλοκαίρι. Και θα κολλήσουμε στις πράσινες και στις κόκκινες γραμμές? Είναι μάστορες λοιπόν οι κυβερνώντες στο να μεταβάλουν το όχι του ελληνικού λαού σε ναι και τις κόκκινες γραμμές σε πράσινες.
και να λέμε τα Σκόπια Μακεδονία και να μην υδρώνει τα αυτή μας. Καλή μου αρχιερείς, καλή μου ιερείς, χριστιανοί μου, θα σας παρακαλούσα και θα παρακαλούσα και θα και τον εαυτό μου μέσα θα έβαζα να μην μένουμε στους τύπους που μας επιδεικνύονται από τη σκοπιμότητα των εκφραστών του μυστηρίου της ανομίας, να μην μένουμε στους συναισθηματισμούς της στιγμής, για να γίνουμε αρεστοί στους πολλούς, να συνεργαστούμε δήθεν για την αντιμετώπιση του λαθρομεταναστευτικού προβλήματος. Ας μείνουμε σταθεροί στην αλήθεια της πίστεώς μας. Ας σηκώσουμε το ανάστημα εμποδίζοντας τα σχέδια των ανώμων που αποβλέπουν στη δημιουργία πολυπολιτισμικών ελεγχόμενων κοινωνιών. Η ίδρυση τμήματος Ισλαμικών Σπουδών αποτελεί το παράδειγμα της επιπολαιότητας που ως χριστιανοί ορθόδοξοι μας χαρακτηρίζει. Επιπολαιότητα που οδηγεί με σταθερά βήματα σε περιπέτειες και σε μεγάλα δεινά την χώρα μας. Και αυτό γιατί οι ιεράρχες της Εκκλησίας μας υποστήριζαν με νύχια και με δόντια την ίδρυση του τμήματος Ισλαμικών Σπουδών, γιατί όπως έλεγαν και δικαιολογούσαν, και ειδικά οι ιεράρχες της Θράκης αλλά και άλλοι από τη Μεσσηνία, από το Βόλο, έλεγαν λοιπόν ότι το τμήμα αυτό θα βγάζει 5 μουφτίδες, 5 θεολόγους δηλαδή, μουσουλμάνους. Και έρχεται σήμερα να διαψευστούν, γιατί τα έβλεπαν πολύ μπροστά, έβλεπαν μέχρι τη μύτη τους. Δεν έβλεπαν παραπέρα. Δεν έβλεπαν ότι η Αμερικανική πρεσβεία ήταν πίσω από όλη αυτή την κίνηση και εξυπηρετούσε κάποια σχέδια. Και σήμερα το τμήμα των Ισλαμικών Σπουδών θα στηρίξει τα τζαμιά που θα δημιουργηθούν στη χώρα μας, βγάζοντας τους μουφτίδες θεολόγους από το θεολογικό τμήμα, που θα κάθονται θεολόγοι χριστιανοί ορθόδοξοι και δίπλα τους θα είναι οι μουσουλμάνοι. Αυτά θέλει η πανθρησκεία. Ας μην πω όμως περισσότερα και ας δώσουμε το ραντεβού μας, ας ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή πρώτα ο Θεός. Και ας μην λησμονήσουμε ότι συνεχίζεται αυτό το μπαζάρ βιβλίου για δεύτερη εβδομάδα στις εγκαταστάσεις, στα γραφεία του στήλου Ορθοδοξίας και του Αγαθού Λόγου, με πολλούς τίτλους βιβλίων, φθηνούς, προσιτούς σε όλους σας. Βιβλία που αρχίζουν από 40 μόλις λεπτά. Και ας μην λησμονήσουμε και την εκπομπή που κάνει ο ομιλών μαζί με τον κύριο Παλετσάκη στο κρυφό σχολείο του διαδικτύου στην Οδύσσια TV, εκεί που τα λέμε όλα με τόλμη και με θάρρος. 7 η ώρα με 8 στην Οδύσσια TV. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρύς.